στην πραγματικότητα θα μου δώσει το γάμα 2-1 και το γάμα 1-0. Μετά από όλες τις πράξεις, γάμα 2-1, γάμα 1-0, 1 και B1-0, B2-1. Με άλλα λόγια, βγήκε αυτό το κομπιστό. Και τώρα έχουμε εδώ να σκεφτώ λίγο πιο σοβαρά το πράγμα. Καλές πράξεις, καλύτερη σκέψη. Τι έκανα, πήγα από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. Μετά πήγα από αυτό το σύστημα σε ένα τρίτο σύστημα. Το τρίτο σύστημα δεν κινείται από το πρώτο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι, αλλά κινείται. Δεν μπορούμε να παρεχθούμε αυτό. Άρα θα πρέπει να κινείται κατά μήκος του διάξου. Με κάποια καθή. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Αλλά κινείται. Αφού κινείται, θα υπάρχει ένα σχηματισμό λόγια που θα με πάει από το άτομο στον δίστομο με αυτή την ταχύτητα. Ποια είναι αυτή την ταχύτητα, δεν μπορούσα να το υπολογίσω. Την έβγαλα. Πώς την έβγαλα, όταν το έφερα σε αυτή τη μορφή, τι θα έκανε και την ταχύτητα του σχηματισμού, γιατί το έφερα στη μορφή κάτι επί χ πλην κάποια ταχύτητα επιτέλους. Δηλαδή, το έφερα σε μορφή του σχηματισμού λόγια. Θα ήταν σίγουρα με το σχηματισμό λόγια. Προφανώς θα ήταν. Γιατί είναι κάποιο σύστημα που κινείται με κάποια ταχύτητα σε σχέση με το άτομο. Άρα θα όφιλε να έχει τη μορφή του σχηματισμού Λόρεντς με την ταχύτητα του δίστομου σε σχέση με το άτομο, του 2-0, είτε το γάμα της 2-0. Απλώς πάντας πράξεις, αλλά όχι μέχρι τέλους, όταν το έφερα σε αυτή τη μορφή, ήδη έχω διαβάσει και την ταχύτητα που κινείται το 2 σε σχέση με το 0. Άρα υπολόγισα και κάτι πολύ όμορφο. Το 2-0 είναι B2-1 συν B1-0, B1 και B2-1 επί B1-0. Παρατήρηση πριν προχωρήσω. Αυτός ο τύπος ισχύει μονάδα εφόσον τα τρία συστήματα κινούνται και τα τρία έχουν του άξονα αυτή. Το ένα σε θέση μετά. Και μου δίνει την σχετική ταχύτητα του 2 σε σχέση με τον 0, ξέρω τη σχετική του 2 σε σχέση με τον 1 και τη σχετική του 1 σε σχέση με τον 3. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι σαν αυτό που περίμενα, γαλιλαϊκά του γαλιλαϊκάς. Προφανώς το 2 κινείται με το άτομο των 2 τεχνίκων, B1-0 και B1. Σε σχέση με εμένα κάποιος κινείται με ένα μέτρο ανασεπών, σε σχέση με εμένα που κινούμε με ένα μέτρο ανασεπών, κάποιος κινείται με 2 μέτρο ανασεπών, άρα με την ταχύτητα κινούμε ο γρήγορος σε σχέση με τον ακίνητο, με 3 μέτρα. Δεν είναι έτσι. Εξαιτίας του ότι έχουν στήσει όλα αυτά τα ρολόγια και τα έχουν συνεννοήσει με αυτόν τον περίεργο τρόπο, όσο είναι ταχύτητα του φωτός, να μην μείνει όσο στη μεταφορά, αυτόματα δεν χρησιμοποιούν την ταχύτητα. Έχασαν αυτό το υπέροχο πράγμα που μου είπε ο Γαλιλαίος, το διαστημικό του προφανές, το έχασαν. Τώρα πρέπει να το διαδραστήσω με κάτι άλλο. Και το άλλο αυτό. Άρα, αν ήθελα να το γράψω αυτό, ως B1-0 συν B2-1 θα ήταν ο συμβολισμός ο σχετικός της πρόσθεσης ταχυτήτων, όπου πρόσθεση σημαίνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ να ορίσω ως πρόσθεση ταχυτήτων κάτι το οποίο δεν είναι πρόσθεση. Είναι κάτι πιο περίεργο από πρόσθεση. Ερώτηση. Δηλαδή, όταν δεν πλησιάζουμε την ταχύτητα του φωτός, όταν είμαστε
πολύ μακριά από το σύστημα, δεν ξέρω. Άρα θα περίμενε κανείς ότι αυτή η σχέση πρόσθεσης, σχεδιαστικής πρόσθεσης του επιτύπου, είναι η κλασική πρόσθεση του επιτύπου, όταν τα τύπες είναι πολύ πλέον. Κατά απόλυτο. Ακριβώς με την ίδια λογική της προηγούμενης, θα συνεχίσουμε σε κάποιο παραπαστή αυτές τις δύο ποσότητες.
και μέχρι να συγκρίνω το P1 με τετράγωνο συν V2 με τετράγωνο με το 1 και V1 με τετράγωνο V2 με τετράγωνο. Αριθμόσαστε προηγουμένως ότι αυτή και η διαφορά των δύο ποσοτήτων θα έγραψα σαν 1 πλην V1 με τετράγωνο επί 1 πλην V2 με τετράγωνο. Τα οποία και τα δύο είναι θετικά και με δείξεις ήταν προφανές. Γινόμενο τετραγώνων θετικός αριθμός. Άρα, στο πίσω μπορώ να πω ότι αυτή η ποσότητα είναι μικρότερη από ένα όπως θα ήθελα να είναι. Άρα είναι ένα κοσμένο σχεδόν από την άποψη. Δεν κατασκεύασα τα μέτρα της πατέρας με αυτή τη σύνθεση θεσμή. Ωραία. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Αν πάρω και τρίτο σύστημα, δύσκολο σύστημα, γίνεται με τα 5-3-2 και φτιάξω τη σύνθεση επιτήτων, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Εγώ να κάνω μια πρόβλεψη και μετά θα έρθω να δείξω, αλλά δεν θα κάνω τις πράξεις, θα έρθω να δείξω ότι είναι λάθος αυτή η πρόβλεψη. Να δείτε πώς καμιά φορά η κατασκευή αναλογικών σχέσεων έχει κινδύνους. Το οπτικό της μέλλοντας. Δηλαδή μπορεί να δεις κάτι και να πεις αν κάπως έτσι θα πηγαίνει ο επόμενος έτος. Η απάντηση είναι ότι είναι λάθος. Αυτό το παράδειγμα σας φτιάξω. Θα έλεγα, παρατηρώντας πως έχουν τα πράγματα, σύνθεση με την V2-1, σύνθεση με την V3-2, ουσιαστικά ήταν V1-0 συν V2-1 συν V3-2, V1 και V1-0, V2-1, V3-2. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο όταν θα πήγαμε σε πίστα. Ελά. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι για να το κάνω αυτό, ίδρωσα για να κάνω τις πράξεις να πάω από το άτομο στο αντίστονο, θα ιδρώσω πάρα πολύ να πάω στο αντίστονο. Και δεν θέλω να είναι εδώ. Οπότε θέλω να βρω έναν άλλο πιο σύντομο δρόμο, πιο έξυπνο δρόμο που θα με οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Οπότε πάω πίσω και ξαναφέρω τα πράγματα στην αρχή, είναι ένα λίγο πιο όμορφο. Ορίζω, σας θυμίζω, τις συναρτήσεις που ήδη έχετε δει στο μάθημα της ανάλυσης. Το λεγόμενο υπερβολικό συνδυνήμων. Γράφεται και ως H. Η συνάρτηση αυτή είναι η συνάρτηση E στην α και A στην α δια 2. Θα τους ζωγραφίσω σε λίγο για να έχουμε μια κοπία. Παρόν δεν είναι κατανοητό γιατί αρχίζω να κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα γίνει κατανοητό στη συνέχεια. Εδώ τώρα ξέρω κάποια πράγματα πιο πέρα και τα χρησιμοποιώ. Μέχρι τώρα δεν ήξερα τίποτα πιο μπροστά και απλώς προχωρούσα με βήματα για να πατήσω κάπου να αρχίσω να φτιάχνω πράγματα. Το μόνο που θα διαβάσει είναι τις πρώτες σελίδες του άρθρου που έχει ξανά. Η δεύτερη συνάρτηση, η λεγόμενη υπερβολικό επίτονο, είναι η συνάρτηση A στην α, μείον A στην α, δια 2. Και γιατί όταν βάζετε συνημίτονο και ημίτονο, υπερβολικά όμως, έχει να κάνει με το ότι μοιάζουν με το πρώτο που είναι κατασκευασμένα τα κλασικά συνημίτονα και ημίτονα, μόνο που εκεί έχουν και γιώτα. A στην γιώτα α, συν A στην γιώτα α, δια 2, A στην γιώτα α, μείον A στην μείον γιώτα α, δια 2 γιώτα. Τώρα είναι ακόμα πιο απλά τα πράγματα. Ούτε γιώτα ούτε τίποτα. Θα πρέπει να ανησυχούμε αν αυτή η πραγματική συνάρτηση ή η πραγματική συνάρτηση ή οτιδήποτε. Να ζωγραφίσω κάτι από τη συνάρτηση. Η υπερβολικό ημίτονο πάει έτσι. Δεν είναι σύγκροτη, μεγαλώνει υπάρχει. Και μάλιστα μεγαλώνει με εκθετικό τρόπο.
Γιατί για πολύ μεγάλα α, αυτό είναι περίπου δεξαίο, άρα και η μία και η άλλη πηγαίνησαν έστι πολύ μεγάλο α δια δύο. Άρα πηγαίνησαν περίπου τη άλλη. Η υπερβολικό συντημίτονο είναι περιττή η υπερβολικό έγινε. Αν βάλω από α το μείον α, αλλάζει πρόσωπο. Η υπερβολικό συντημίτονο ξεκινάει τη μονάδα και ανεβαίνει με τον ίδιο τρόπο, όντας πάντα πάνω από την υπερβολικό. Και είναι και άρθρο. Οπότε για μεγάλα άρθρα πηγαίνει σαν ψέ στην χίδια 2, συνδύτωνα, υπερβολικό συνδύτωνα. Για πολύ αρνητικά άρθρα πηγαίνει σαν ψέ στη μείον άρθρα και όλα δύο. Και για πολύ μεγάλα ή για πολύ αρνητικά άρθρα, αυτές οι δύο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά για στην άρθρα. Δεύτερη παρατήρηση χρήσης υπερβολικών συνειδητών και αισθητών. Όπως έχετε μάθει, σχέσεις που δίνουν συνειμήτωνο και ημίτωνο κρίσματος γονιών ή διαφοράς γονιών, υπάρχουν και αντίστοιχες σχέσεις που δίνουν υπερβολικό συνειδητωνο κρίσματος γονιών και υπερβολικό ημίτωνο κρίσματος γονιών. Το οποίο αυτό θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια. Γράφω τις σχέσεις και εξηγώ για τη διάρκεια. Είναι εύκολο να τα διαπιστώσετε μόνο σας. Το υπερβολικό συνημίτωνο του α και β, το υπερβολικό συνημίτωνο αφρίσματος γονιών, θα το πω, παρόλο που δεν είναι γονείες, δεν υπάρχει κάποια περιοδικότητα εδώ. Δεν είναι σαν το συνημίτωνο και το ημίτωνο που έχουν περιοδικότητα. Είναι υπερβολικό συνημίτωνο του α, υπερβολικό συνημίτωνο του β, συν υπερβολικό ημίτωνο του α, υπερβολικό ημίτωνο του β. Μοιάζει πάρα πολύ με το κλασικό τύπο για το συνειδητό του αφρίσματος, μόνο που εκεί έχει και ένα πλήν να θυμάται κανείς. Εδώ δεν έχει πλήν, έχει σύν. Και όπου θαύματος, και το άλλο δεν έχει πλήν να θυμάται κανείς, απλώς τον τρόπο γραφής των διαφορών γραμμάτων, ως υπερβολικό ημίτων του α, υπερβολικό συνειδητών του β, συν υπερβολικό ημίτων του β, υπερβολικό συνειδητών του α. Θα κάνω μία από όλες τις αποδείξεις. Θα πάρω αυτή τη σχέση και θα την ξαναγράψω κάνοντας όλες αυτές τις πράξεις με τον ορισμό υπερβολικού συνειδητών και του υπερβολικού ημιτώνου και θα δείτε ότι τελικά θα μαζέψω τους όρους θα δείτε υπερβολικό συνειδητών του α συν β. Κάνω τις πράξεις. A στην α συν A στην μείον α δια 2. Θα γράψω αυτό. Επί A στην β συν A στην μείον β δια 2. Συν, έγραψα αυτό. Συν, υπερβολικό ημίτων α. A στην α, μείον A στην μείον α. Για 2. Γράφω αυτό. A στην β, μείον A στην μείον β. Για 2. Πρώτα απ' όλα, όταν θα κάνουμε τις πράξεις, ο παρονομαστής θα είναι δια 4. 2 επί 2 το ένα και 2 επί 2 το άλλο. Παρατηρώ ότι αυτοί οι δύο όροι, ο A στην α με την A στην μείον β που είναι με συν και οι δύο, θα φύγουν με αυτούς τους δύο όρους που ένας είναι με συν και άλλος είναι με πλήν. Άρα, αυτός και αυτός πάνε περίπατο. Ο A στην μείον α και A στην β είναι με συν και τα δύο, ο A στην μείον α με A στην β είναι με πλήν. Και αυτοί οι δύο πάνε περίπατο. Ό,τι είναι με καπελάκια πάνω πάει περίπου. Οτιδήποτε δεν είναι με καπελάκια πάνω, όλα τα άλλα τέσσερα ζευγάρια θα μείνουν. Ποια είναι τα δύο ζευγάρια που θα μείνουν. Τέσσερις ποσότητες, τέσσερα γινόμενα. Το ένα είναι A στην α και A στην β, συν A στην α και A στην β. Δηλαδή δύο φορές το A στην α και A στην β. Δηλαδή δύο φορές το A στην α και β. Ποια άλλα θα μείνουν, αυτά τα δύο. A στην μείον α επί A στην μείον β. Συν επί συν. A στην μείον α επί A στην μείον β κλείνει επί κλείνει. Πάλι συν. Άρα δύο φορές το A στην μείον α επί A στην μείον β. Δηλαδή δύο φορές το E ή στην μείον α μείον β. Τώρα νομίζω ότι είναι καθαρό, ότι το αποτέλεσμα που κάναμε δεν είναι τίποτα άλλο, θα το υπερβολικό συνήθω του α και β.
τα διάρκεια που εσείς άρχισαν να κάνουν δύο. Και τα πράγματα έχουν τελειώσει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τη δεύτερη σχέση και να την δείξει εύκολα. Ωραία. Αυτές τις συναντήσεις που έχουμε κατασκευάσει και τις ταυτότητες που μηχανοποιούν, προκειμένου ισχυρίζομαι να γράψω το επιστημονικό Φλόρενς όχι με τα κίνητα και γάμα, αλλά με υπερβολικό συνήθω και υπερβολικό γύρω κάθε γωνία. Τι είναι αυτή η γωνία, θα το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι γωνία. Ορίζω ως καθήκητα B την υπερβολική εφαρτωμένη κάποιας γωνίας. Οπότε κάνω μια αντιστοίχηση μεταξύ ταχύτητας και παραμέτρου, ας το πούμε γωνίες, γιατί μιλάω για υπερβολικά ημίτονα και συνήθωνα και μετά από ημίτονα και συνήθωνα εγώ περιμένω γωνίες. Και τα λέω καταχρηστικά γωνίες, παρόλο που δεν είναι γωνίες με την περιοδική. Αυτή τη στιγμή έγραψα κάτι και αντικατέστησα την ταχύτητα με την υπερβολική εφαρτωμένη κάποιας παραμέτρου. Πρώτο ερώτημα. Έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί όπως η ταχύτητα είναι αριθμός μεταξύ του πλην 1 και του συν 1, ζει στο διάστημα πλην 1 συν 1 ανοιχτό, έτσι και η υπερβολική εφαρτωμένη ζει στο διάστημα πλην 1 ανοιχτό, για τον λόγο που εξήγησα προηγουμένως, ότι για πολύ μεγάλα άρθρα και προηγουμένως συνηγήτων είναι λίγο πιο μεγάλα από το προηγουμένο εγκύτονο και για πολύ αρνητικά άρθρα, αναφέρομαι στο προηγούμενο σχήμα, και για πολύ μεγάλα, πολύ αρνητικά άρθρα, το υπερβολικό συνηγήτονο είναι λίγο πιο θετικό από το μείον υπερβολικό εγκύτονο. Αν ανακλάσω το αριστερό μέρος της κίτρινης γραφικής παράστασης από πάνω, θα μου βγει πάλι από κάτω από την λευκή γραφική παράσταση. Και επομένως ο λόγος του υπερβολικού ημίτονο προς υπερβολικό συνημίτονο είναι και στις δύο περιπτώσεις πιο καταπληκτικά. Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις είναι προφανές, το βλέπετε έξω έτσι μέρος. Η άσπρη και η παραδικίνδυνη, αν ο λόγος του είναι προς άσπρη, είναι ακριβώς μιλώντας στη μονάδα. Και θα τίνει στη μονάδα όσο το χ, εδώ η γωνία μας μεγαλώνει και θα τίνει στη μείον μονάδα όταν το χ, δηλαδή η γωνία μας θα πηγαίνει στο μείον άρθρο. Οπότε έχουμε την αντίστοιχη την απόλυτη σχέση. Όταν το β πηγαίνει στο 1, η χ θα πηγαίνει στο συν άρθρο. Όταν το β πηγαίνει στο πλην 1, η χ θα πηγαίνει στο μείον άρθρο. Όταν η β είναι ίση με 0, το χ θα είναι στο 0. Η συνάρτηση αυτή εδώ ζει, έχει πεδίο τιμών, σύνολο τιμών, το μείον 1, συγγνώμη, το μείον 1 συν 1. Ακριβώς το ίδιο σύνολο τιμών που παίρνει και η ταχύτητα. Επομένως είναι μια δίκαιη, δεν ξέρω αν είναι καλή, χρήσιμη, αλλά είναι μια δίκαιη αντιστοίχηση. Αντί της παραμέτρου ταχύτητας, έχω χρησιμοποιήσει την παράμετρο τη οποία η υπερβολική εφαρτωμένη θεωρώ την ταχύτητα. Θεωρώ την εξισόρροπη ταχύτητα σαν νούμερο. Αν ζωγράφιζα τη συνάρτηση υπερβολική εφαρτωμένη, για να την έρθει αυτή, σαν συνάρτηση του φι, αυτή θα είχε την απόλυτη μορφή. Μείον 1, συν 1, περί τη συνάρτηση, γιατί είναι περί τη διάρκεια, υπερβολικό συνήθωνο, και έχει ασύμπτωτο το συν 1 ή το πλην 1, καθώς το οποίο πηγαίνει στο συν άπειρο ή στο πλην άπειρο. Επομένως, εδώ έχουμε μεγάλες ταχύτητες, πιο μεγάλες ταχύτητες, πολύ σχετικές ταχύτητες. Εδώ έχω 0 ταχύτητες, εδώ έχω αρνητικές ταχύτητες, εδώ πολύ σχετικές αρνητικές ταχύτητες. Αυτή είναι η συζήτηση μεταξύ.
υφή, υφή που αντιστοιχεί στον υφή. Άρα για κάθε αυτή τα πρόβλημα ξέρω και μια υφή. Και μάλιστα είναι μοναδική. Για κάθε υφή, μία υφή. Ωραία. Και μόνο αυτό που θα χρειαστεί. Ας ξαναγράψουμε τους μετασχηματισμούς λόγαξης. Ταυτόχρονος, ίσον με γάμα, τα μείον δεκτή. Και θα αντικαταστήσω όπως μπε, την καινούργια, το καινούργιο παιχνιδάκι με το οποίο άρχισα να παίζω και μ' αρέσει. Ένα, δια ένα, μείον υπερβολική επαφωμένη τετράγωνο της φύ, ρίζα, επί ταφ, μείον υπερβολική επαφωμένη της φύ, επί φύ. Όπου βε, έβαλα το ίσο. Αυτό τι μου κάνει, παίρνω την υπόλοιπη ποσότητα, ένα με υπερβολικό ή μήκο υπερτράγωνο και υπερβολικό σε μήκο υπερτράγωνο, τη σπί. Κάνω τις πράξεις και βγαίνει υπερβολικό σε μήκο υπερτράγωνο τη σπί, με υπερβολικό ή μήκο υπερτράγωνο τη σπί, δια υπερβολικό σε μήκο υπερτράγωνο τη σπί. Και ό,τι θαύματος ο αρχιτής είναι ένα. Είναι το αντίστοιχο της σχέσης που έχω για τα γείτονα με τα συγγείτονα, μια συγκεκριμένη γωνία, ότι το άτομο των τετραγώνων κάνει ένα, τώρα η διαφορά των τετραγώνων κάνει ένα. Και αυτός ο συνδυασμός, η διαφορά των τετραγώνων, είναι κάτι το οποίο θα ξανασυναντήσουμε αργότερα με άλλη οπτική γωνία. Όταν θα κατασκευάσουμε την έννοια του απειλωστού μου στον ιό, στο χρονοχρόνο. Εντάξει, ακριβώς επειδή εμφανίστηκε αυτό το περίεργο κατασκεύασμα στη μέτρηση των μικρών στον χρόνο, διαφορά των τετραγώνων, χρονικών και πολιτικών συνθήκων, ακριβώς το ίδιο πράγμα εξηγεί για ποιο λόγο επιλέξαμε τα υπερβολικά σύμπτωνα και τα υπερβολικά γείτονα ως καινούργιες παράμετρες να παίζουν, γιατί ό,τι θα εμφανιστεί αυτή η διαφορά των τετραγώνων, που για τα υπερβολικά πράγματα είναι ένα. Το γιατί είναι ένα, νομίζω ότι δεν θέλω να το κάνω, νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε, να τσεκάρετε ότι πράγματι το A στην Α, συν A στην μείον Α, δια 2, στο τετράγωνο, μείον το A στην Α, μείον το A στην μείον Α, δια 2, στο τετράγωνο, ότι κάνει ένα. Νομίζω πως είναι πράξεις που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα, η υπόρρηση ποσότητα στον παρομοναστή είναι το 1, το 1 για υπερβολικό σύμπτωμα του τετράγωνου, το σύνολο εννοούσα ότι ο αριθμητής είναι ένα, έτσι, δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα. Ο αριθμητής είναι ένα, διαφορά τετραγώνων και υπερβολικών σύμπτωμα και υπερβολικών σύμπτωμα είναι ένα. Οπότε η υπόρρηση ποσότητα θα γίνει ένα για υπερβολικό σύμπτωμα του τετράγωνου, επομένως στον αριθμητή θα ανέβει ένα υπέροχο υπερβολικό σύμπτωμα. Και μετά θα μείνει το τα, μείον υπερβολικό δημιουργηθεί και επιθεί. Όπου τώρα μπορώ να ξανακάνω τις πράξεις και προγράψω υπερβολικό συνημείτονο του 3 και μείον υπερβολική εφαρτωμένη υπερβολικό συνημείτονο, που υπερβολική εφαρτωμένη είναι ημείτονο δε συνημείτονο, επί υπερβολικό συνημείτονο που κάνει υπερβολικό ημείτονο. Και έχω κατασκευάσει σχέσεις γραμμικές με συντελεστές για το τ το υπερβολικό σύμπτωμα, για το χ το μείον υπερβολικό ημίτωνο και αντίστοιχα άμα το κάνω τώρα για το επιτόνους, θα πάρω το επιτόνους, είναι υπερβολικό σύμπτωμα του φ. Χ είναι υπερβολικό ημίτωνο του φ επί τ. Και όταν το φέρω σε αυτή τη μορφή, ισχυρίζομαι πως μπορώ να γράψω ακόμα πιο κόμψα τα πράγματα, ως ακολούθως. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός Λόρεντς, μόνο που έχω εξαφανίσει την παράμετρο ταχύτητα και στη θέση του έχω βάλει την παράμετρο φ που συνδέεται μόνο σήματα με την ταχύτητα. Αντί να μιλάω για ταχύτητα, μιλάω για αυτό. Ξαναγράφω τώρα τη σχέση που προέκυψε χρησιμοποιώντας πίνακες. Γιατί όταν έχουμε γραμμικά συστήματα, είναι σαν να δουλεύει κανείς αποκλειστικά με πίνακες. Η σχέση που μόλις έγραψα στο πάνω, μπορώ να την ξαναδιαβάσω ως εξής. Καυτόνος, φυτόνος, ίσον, με υπερβολικό συνημείο.
γείτονο, μείον υπερβολικό ημίτονο, μείον υπερβολικό ημίτονο, μείον υπερβολικό ημίτονο, του τάφ χ. Όπου είναι προφανής η γραφή, όπου λέω σε, εννοώ υπερβολικό ημίτονο της φ. Όπου λέω S, εννοώ υπερβολικό ημίτονο της φ. Πράγματι, για να πάω διαβάσω την πρώτη σειρά αυτής της σχέσης, σχέσης πινάτων, σχέσης διανυσμάτων της πραγματικότητα, θα λέει τάφ τόνος ίσον με υπερβολικό ημίτονο επί τ, με υπερβολικό ημίτονο επί χ. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε το πρώτο κουτάκι. Χ τόνος, η δεύτερη σειρά, ίσον μείον υπερβολικό ημίτονο επί τάφ, συν υπερβολικό ημίτονο επί χ. Θεωρώ ότι γνωρίζετε να κάνετε πράξη με τους πινάτων, τουλάχιστον δύο και δύο. Αν δεν το γνωρίζετε, τότε θα έχετε πρόβλημα. Στο μάτι. Αν δεν σας είναι τόσο οικείο, παίξτε. Κάνετε 15 πράξεις στο δεπρασιασμό την άποψη 2x2. Ωραία. Α, λοιπόν, έφτιαξα ένα κομψό τρόπο να παίρνω το διάνυσμα θέση στο χρόνο, στο άτομο σύστημα, και να το μετασχηματίζω μέσα από την πίρατα στο διάνυσμα θέσης στο χρόνο στο τονούμενο σύστημα. Και άρα η λογική θα είναι ως εξής. Αν εγώ θέλω να πάω από το άτομο στο τονούμενο και μετά στο δίστονο και μετά στο δίστονο, τότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να χτυπήσω πάνω σε αυτό τον πίνακα μετασχηματισμού με τη μία ταχύτητα, επί τον πίνακα μετασχηματισμού με την άλλη ταχύτητα, επί τον πίνακα μετασχηματισμού με την τρίτη ταχύτητα. Θα κάνουμε δύο πίνακες, δηλαδή το αντίστοιχο που έκανα για να πάω από το άτομο στο δίστονο, και θα δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που συμβαίνει. Ακριβώς λόγω του τρόπου που προσπάθησα να αφιπονήσω τα πράγματα και να τα μετασχηματίσω. Αυτός ήταν ο πίνακας με τη μία ταχύτητα. Ονόμασα 1, πραγματιστική στη γωνία φ1 που πραγματιστική σε κάποια ταχύτητα β1. Αν κάνω έναν δεύτερο μετασχηματισμό από ό,τι δράσει αυτός στο διάνυσμα θέση στον χρόνο, θα φτιάξω έναν δεύτερο πίνακα από αριστερά που θα δράσει πάνω στο αποτέλεσμα αυτού, πάνω στο διάνυσμα το άτομο, για να με πάει στο δίστομο. Αν δράσω με τον έναν στο διάνυσμα το άτομο, θα πάω στο μονότομο. Αν δράσω με άλλον έναν, θα πάω στο δίστομο. Μόνο που το δεύτερο πίνακας θα φορά μια άλλη ταχύτητα. Την ταχύτητα θα πάει από το 1 στο 2, αυτή που ονόμαζα προηγουμένως V2L. Να την ονομάσω για χάρη ευκολίας C2. Μείον S2, μείον S2 και C2, τα υπερβολικά συνημίτωνα και υπερβολικά ημίτωνα της γωνίας που θα αντιστοιχούσε στην ταχύτητα την V2L. Δηλαδή να σημειώσω από κάτω ότι η υπερβολική εφαρτωμένη της γωνίας Q2 που θα μου δώσουν όλα αυτά τα υπερβολικά συνήθωνα και γείτονα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η V2L. Και η υπερβολική εφαρτωμένη αυτής της γωνίας P1 που θα μου φτιάξει όλα αυτά τα υπερβολικά συνήθωνα και γείτονα, θα μου δώσει την V1-0. Και ξανασημειώνω τη σειρά των πράξεων, έχει μεγάλη σημασία. Παρόλο που εδώ δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά γενικά όταν πολλαπλασιάζουμε πίνακες, πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός με τη σειρά που κάνω. Εδώ η λογική είναι ότι με αυτή την ταχύτητα θα μεταβώ από το άτομο στο τονούμενο. Άρα θα δράσω με τον πίνακα αυτό στο διάνυσμα θέσης του άτομου για να πάρω τα τονούμενα στο σώμα. Στη συνέχεια, όταν κάνω αυτές τις πράξεις με αυτό επί αυτό, θα πάρω πάλι ένα μονόσκολο διάνυσμα. 2x2 επί 2 επί 1 θα μου κάνει 2x1 πάλι. Πάλι μονόσκολο. Θα δράσω τώρα με τον δεύτερο μετασχηματισμό για να πάρω το τονούμενο στο δίστομο. Άρα μετά θα πράξουμε αυτό. Αυτή λοιπόν η σειρά, η σωστή σειρά των πράξεων, παρόλο που εδώ δεν έχει σημασία, όπως θα δείτε σε λίγο. Το αποτέλεσμα θα είναι ένας μετασχηματισμός Λόρεντζ, δηλαδή θα είναι κάποιο σε-S-σε, με κάποια άλλη γωνία, η οποία θα σχετίζεται με την ταχύτητα που θα βλέπει ο δίστονο και θα βλέπει ο άτομος να κινεί το δίστονο. Την V2-0. Κάνω τις πράξεις. Σε 2 επί σε 1 πλην επί πλην συν, συν S2 επί S1. Υπερβολικό συνημίτωνο, υπερβολικό συνημίτωνο, συν υπερβολικό ημίτωνο, υπερβολικό ημίτωνο. Το έχω ξαναδεί αυτό. Πρόσπαση.
νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε στο λεπτάριό σας. Και θα πάει σε ένα δύο, εννοώντας το υπερβολικό συγκινήτωνο της φι1 με τη φι2. Το γράφω. Το 1-2 μπορεί να μας μπερδέψει. Ας το γράψω 1-2. Όπου αυτή εδώ είναι η γωνία που αντιστοιχεί στην ταχύτητα την P1-0 και αυτή εδώ είναι η γωνία που αντιστοιχεί στην ταχύτητα την P2-1. Ο συμβολισμός που χρησιμοποιώ τώρα για τις γωνίες είναι λίγο άσχετος με τον συμβολισμό που χρησιμοποίησα για τις ταχύτητες. Ελπίζω να μην μπερδευτούμε εδώ. Και να μην μπερδευτούμε να τη δω έτσι. Μετά, πρώτη γραμμή με δεύτερη στήλη. Μείον υπερβολικό συνημίτωνο επί υπερβολικό ημίτωνο, μείον υπερβολικό ημίτωνο επί υπερβολικό συνημίτωνο. Είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως σαν υπερβολικό ημίτωνο του αδρίσματος των δύο γωνιών. Και ένα έξτρα κλίμα. Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι και οι κάτω γραμμές θα είναι ακριβώς τις μορφές της μορφής του Λόρεντζ, δηλαδή και η κάτω γραμμή θα έχει στην μορφή αυτήν εδώ. Άρα, έφτιαξα τον μεταφορικό Λόρεντζ που αντιστοιχεί σε αυτή τη διπλή μεταφορά των 0 στον 1, από τον 1 στον 2. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει τώρα αν κάνω τριπλή μεταφορά. Το μόνο που κάνω είναι να προσθέτω γωνίες. Το τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν ήξερα πώς να προσθέτω ταχύτητες και γράφω κάτι άγνωστο στα πράγματα. Τώρα έχω φτιάξει μια καινούργια παράμετρο, την οποία αρκεί να προσθέτω αυτές τις παραμέτρους. Άρα ισχυρίζομαι ότι αν πάω το σίγμα, το σίγμα τόνο, ταχύτητα την πένα 0, από το σίγμα τόνο στο σίγμα δίστομο, με την ταχύτητα την 2-1, και από το σίγμα δίστομο στο σίγμα τρίστομο, με την ταχύτητα V3-2, το αποτέλεσμα θα είναι ένα τέτοιο πίνακα, όπου η γωνία φι θα είναι η φι1 συν φι2 συν φι3. Πλώς προσθέτω τις γωνίες. Και τώρα πρέπει να δω ποια είναι αυτή η ταχύτητα που αντιστοιχεί σε αυτή τη γωνία. Για να διαβάσω την ταχύτητα πρέπει να πάρω την υπερβολική φορτωμένη αυτή. Άρα, η V που λέγαμε πριν, η V3-0, η ταχύτητα με την οποία, αν μην γράψω τα κεφαλαίου, η ταχύτητα με την οποία κινείται το 3 στο 0, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπερβολική φορτωμένη αυτή τη καινούργια γωνία, που προέκυψε από το απλό άθροισμα. Αλγεμπρικό άθροισμα και αν ήθελα τώρα να το μεταφέρω σε ταχύτητες, θα έρθω το εξής. Υπερβολική εφαρτωμένη του τόξου υπερβολικής εφαρτωμένης της V1-0 συν τόξου υπερβολικής εφαρτωμένης της V2-1 συν τόξου υπερβολικής εφαρτωμένης της V3-2. Αφού η υπερβολική φορτωμένη της φι1 είναι αυτή η ταχύτητα, το τόξο υπερβολικής φορτωμένης αυτής της ταχύτητας είναι η γωνία. Αυτό που γράφω στη μείον 1 δεν εννοώ 1 διά, εννοώ την αντίστοιχη συνάρτηση όπως προφέρεται στην ανάλυση. Και άρα θα πρέπει να φτιάξω τη σύνθεση αυτών των συναρτήσεων προκειμένου να βρω αυτό το περίεργο άθροισμα που λέγαμε πριν. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή η συνάρτηση δεν έχει καμία σχέση με το V1-0 συν V2-1 συν V3-2 δια 1 συν V1-0 επί V2-1 επί V3-2. Είναι μια τελείως άσχετη συνάρτηση. Θα ήθελα εσείς να προσπαθήσετε αυτήν εδώ τη συνάρτηση που έχω γράψει έτσι, όπου έχετε και κάτι ακόμα, αν ξέρετε αυτό εδώ για παράδειγμα, ότι αυτή η υπερβολική εφαρτωμένη του άλλου, του άλλου. Ερώτηση. Μπορείτε να λύσετε αυτή τη σχέση ως προς α, ούτως ώστε, αν γνωρίζετε, αν, συγγνώμη, τι θέλετε, έτσι ώστε να βρείτε το α, αν γνωρίζετε το νούμερο αυτό εδώ.
Δηλαδή, αν σα δώσω ότι αυτό το νούμερο είναι 0,5, εσεί μπορείτε να μου βρείτε ποιο είναι το α. Αν βρείτε το α, στην πραγματικότητα λύσατε και βρήκατε το τόξο υπερβολικού του προδομένου στο 0,5. Αυτό είναι η αλήθεια. Άρα μπορείτε να το ξαναπάρετε το μέσα και μετά να πάρετε την υπερβολική υπερβολική του αφήσματο αυτών των πραγμάτων. Δοκιμάστε να το κάνετε και προσπαθήστε να δείτε τελικά καταλήξει σε μια αλγεβρική σχέση, σχετικά απλή, η οποία όμως δεν είναι αυτή που είπα προηγουμένως ότι είναι λάθος. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσω, δεν θέλω να προχωρήσω σε παραπάνω πράγματα, να ανακεφαλαιώσω το τι μάθαμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, φτιάξαμε το μετασχηματισμό Lorentz στην πλέον απλή μορφή και διαπιστώσαμε τη συμμετρία που υπάρχει μεταξύ τη κατεύθυνση στην αλλαγή των συστημάτων. Φτιάξαμε τον παράγοντα Lorentz και συζητήσαμε με τον παράγοντα Lorentz τι συμπεριφορά έχει ανάλογα με το πόσο μεγάλη και μικρή ταχύτητα. Και μάλιστα πήραμε και τα όρια του για πολύ μεγάλες ταχύτητες και για πολύ μικρές κλασικές ταχύτητες. Το επόμενο που κάναμε είναι να εκτελέσουμε δύο διαδραστήματα του Lorentz, όπου δεν ενδιαφέρει ο τρόπος που το έκανα στην αρχή, πάω στον τελικό τρόπο, έφτιαξα Lorentz ως δράση ενός πίνακα στο διάδεσμα της χωροχρονικής θέσης ενός γεγονότος. Και το αποτέλεσμα της δράσης του 2x2 πίνακα στο 2x1 διάδεσμα έδωσε την χωροχρονική θέση στο καινούριο σύστημα. Και μάθαμε λοιπόν ότι μέσω του τρόπου μπορούμε να κάνουμε όσους θέλουμε διαδικτούς μετασχηματισμού Lorentz, κάνοντας ένα πίνακα μετά τον άλλο. Και να περνάμε από το ένα σύστημα στο άλλο. Άρα, μάθαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μέσω πράξης πινάκων μετασχηματισμού Lorentz. Είδαμε στην διαδικασία αυτή ότι ενώ η σύνθεση ταχυτήτων δεν δουλεύει αλληλεγγύα, δεν προσθέτει την ταχύτητα και έτσι θα έπρεπε προκειμένου να θέλετε τόσο παραμείνει ταχύτητα από τόσο περίοδο της σύστημα αναφοράς, αυτή η σύνθεση ταχυτήτων, η οποία είναι αρκετά περίεργη, δεν μας οδηγεί εύκολα σε συμπεράσματα πώς θα συνθέσω μετά περί ταχύτητας. Αν όμως ξαναλάβουμε τα πράγματα, πάλι με πίνακε, αλλά στη θέση των πινάκων, στη θέση των συντελεστών των πινάκων, δεν βάζουμε το συντελεστή γάμα, μείον γάμα, β, μείον γάμα, β, γάμα, που θα ήταν ο αρχικό και αρχική γραφή των μετασχηματισμών Lorentz. Αλλά βάλουμε αυτά τα υπερβολικά συνήμητονα και υπερβολικά ημίτονα που σχετίζονται με την ταχύτητα μέσω τη υπερβολική υποδομένη ίσο με β, τότε αυτόματα έχουμε φτιάξει και σύνθεση ταχυτήτων και σύνθεση πινάκων που δουλεύει πάρα πολύ απλά μέσω αυτή τη παραμέτρου φ, τη γωνία. Εκτελώ διαδεκτικούς μετασχηματισμού Lorentz, αυτό είναι ισοδύναμο με το προσθέτω τις γωνίες που αντιστοιχούν στις ταχύτητες. Και επομένως μπορώ να προσθέσω, να συνθέσω όσες ταχύτητες θέλω. Αρκεί να πάω να γυρίσω να βρω ποια είναι η γωνία που αντιστοιχούν με κάθε ταχύτητα, να προσθέσω όλες αυτές τις γωνίες και το αποτέλεσμα το τελικό, όταν πάρω την υπερβολική μοτομέτρηση, θα είναι η ταχύτητα του τελικού συστήματος σε σχέση με το πρώτο. Μία από τις ασκήσεις που θα λύσουμε την επόμενη φορά είναι να κάνουμε μη τέτοιους υπολογισμούς. Δηλαδή, να πάρουμε μικρές ταχύτητες, κλασικές ταχύτητες, και να εκτελέσουμε μη τέτοιους υπολογισμούς. Πολλούς. Να δούμε τι θα μας βγει. Κάτι θα ρωτήσει. Ναι. Αν το έγραφα από αυτή τη σχέση, μπορώ να διαβάσω ανάποδο εξής. Το α είναι το τόξο υπερβολικής υποδομένης του κάνα έτσι του άλλου. Δηλαδή, ξέρω αυτό, βρες μου το άλλο. Αυτή είναι η αντίστοιχη συνάρτηση. Η κλασική συνάρτηση, η υπερβολική υποδομένη, δώσ' μου το άλλο, να σου πω ποιο είναι την υπερβολική υποδομένη. Η αντίστοιχη συνάρτηση είναι δώσ' μου την υπερβολική υποδομένη, να σου πω το άλλο. Αλλά αυτό είναι μια σχέση δευτέρου βαθμού προς A στην α που μπορείτε να δείξετε και άρα μπορείτε να βρείτε την τιμή της. Και άρα, αν ξέρετε το A στην α, μπορείτε να υπολογίσετε και το A στην ίον α και άρα να το βάλετε μέσα εδώ, σε αυτή την πολύπλοκη σχέση και να δείτε τι μένει μετά. Εντάξει. Στο τέλος, ξαναλέω, θα έχει μια αλγεβρική σχέση που θα έχει μέσα. Θα έχει να κάνει με αφρίσματα και γινόμενα ταχυτήτων. Την B1, την B1 με την B2-1, την B2-1 με την B3-2, την B3-2 με την B1-0, δεν ξέρω τι θα έχει.
και τα βρίσματα από 1-0, συμβεβείο 1, συμβεβείο 2, και τελικά θα βγει κάτι σαν το προηγούμενο, αλλά όχι το προηγούμενο. Σας είπα την Ελλάδα. Στόχος είναι να βγάλετε το σωστό τύπο. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ.
ξεχάσουμε ότι η γη είναι η γη με το μισό της άξονα εδώ, ο ήλιος εδώ, γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Να συμπαθέσουμε και όλο το σύστημα ήλιος γη, κινείται με αυτό το λόγο. Κατά τρίτο το άξονα της ίσως είναι πέρα. Άρα εμείς που στεκόμαστε σαν γεωγραφικό βάθος και γυρίζουμε, κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο που κινούμαστε. Και γυρίζουμε έτσι, και γυρίζουμε αλλιώς, και ταχύτητα το ποτάμι μας θα το βλέπει τον ίδιο τρόπο. Και πάλι όμως, αν πάρει σε μισή δεσμό από το κινέσμα, το ποτάμι τη μια φορά όπως τα λέει προς τα κάτω, θα παρασύρει, όπως είναι μέσα σε αυτήν την διαδικασία που θα γυρίσουμε, και μια φορά θα παρασύρει προς αυτήν την κατεύθυνση, προς τον άξονα, και την άλλη φορά, όπως θα γυρίσει η γη. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα μην ακόμα στο αλλά... Μπορεί και να έχω λάθος αυτό. Έχουμε το πείραμα του Μάικλσον Μόριε, το σχεδιάζουμε σε δύο διαφορετικές στιγμές. Αλλά από τη στιγμή που η γη και όλο το ηλιακό σύστημα ρέει προς τα πάνω, ο αιώνας ρέει έτσι. Ρέει προς τα κάτω. Αν το εμείς ρέει προς τα πάνω, το ποτάμι του αιώνα παρασύρει προς τα πίσω κάτω. Και επομένως είτε βρισκόμαστε εδώ, είτε βρισκόμαστε εδώ, είτε βρισκόμαστε εδώ, με τον ίδιο τόπο θα παρασύρει τα πράγματα, θα κοντεύει προς το Θεό. Φαντάζομαι ότι φυσάει αέρας και κοντεύει τα πράγματα. Θα κοντεύει το ίδιο και αυτό και αυτό και αυτό. Επομένως δεν περιμένει κανείς να δει διαφορά. Δεν θα δει καμία διαφορά. Εντάξει, okay. Αν όμως πάρει όλο το πράγμα και το γυρίσει, δηλαδή την ίδια χρονική στιγμή, δείξει προς τους συμβουλείς και το πάρει τώρα και το στέψει. Ναι, γιατί αυτό λέγαμε ότι... Το πρόβλημα εκεί είναι καθαρά πειραματικό και τεχνικό. Θα πάρουν το στρέψο που παρακολουθούν πάρα πολύ τα πράγματα. Κάποια στιγμή και όλα αναφέρατε, επειδή δύο πράγματα έχω προσφυγητό πήραμε μάχη σε μόλι, ότι το ένα είναι το στρέφουμε 90 μοίρες και το άλλο είναι το οποίο είπατε εσείς στο πρώτο βάθμο, το οποίο δεν το θυμόμουν να το ξαναπώ, ότι περιμένουμε 6 ώρες. Έτσι περιμένουμε στις 6 ώρες παρατηρώντας. Στις 6 ώρες η λογική είναι ότι εκεί που κινούνταν έτσι τα πράγματα, πες ότι ο Θεός λέει έτσι, μετά από 6 ώρες, εφόσον η γη γυρίζει έτσι, συγγνώμη, τα πράγματα θα είναι έτσι τώρα. Δηλαδή δεν κάνουμε την εξορφή εμείς, κάνει η γη. Εξαιτίας της εξορφής της γης, αν περιμένουμε αυτές τις 6 ώρες ή 3 μήνες, αν δούμε την περιφέρεια του ήλιου, περιμένουμε ότι έχουν ανταλλάξει 4 ή 2 άξονες. Και άρα περιμένουμε τους χρυσούς συμβολείς, αν ήταν μετακινημένοι προς αυτή την κατεύθυνση, τώρα μετακινηθούν προς την ανάποδη. Γιατί όπως άρχισε το λέω αυτό. Πιο πολύ απορία μου ήταν με τις ταχύτητες στην περιστροφή και με το παράσταμα και... Μπορείς να βρεις διάφορα επιχειρήματα εναντίον του ισχυρισμού του Μάικλσον Μόριε, δεν ανάλαξε τίποτα. Αν πεις ότι α, ο αιώνας δεν πήγαινε σε αυτήν την κατεύθυνση, συγγνώμη, θα πήγαινε σε εκείνη την κατεύθυνση και σε εκείνη την κατεύθυνση δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Καθώς η γη γυρίζει, καθώς η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, καθώς περιστρέφεται και το κάνει. Άρα ξανά την κατεύθυνση στο αέρα. Θα ήταν λίγο περίεργο όμως να ισχυριστεί κανείς ότι η γη είναι εκείνο το προνομιούχο σύστημα όπου γυρίζει με άξονα έχει την κατεύθυνση κίνησης του εταίρου. Ναι. Οπότε αρχίζει μετά και λες εντάξει τώρα ζητάς πολλά να είναι τόσο φτιαγμένα τα πράγματα. Όχι εντάξει απλά εγώ το ρώτησα πιο πολύ για να δω για ποιον ταχύτητα μιλάμε. Αλλά εν συντομία θα λέγει κανείς ότι αν το πάρω και το γυρίσω εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να δω διαφορά. Το να το γυρίσω έχει τεχνικά προβλήματα που έχουν να κάνει με το ότι όταν το γυρίζω θα ταρακουνηθεί. Εσύ θέλει λεπτομέρεια τη τάξη μου του σχήματο του φωτό να μην μπορεί να τα πράγματα. Ναι. Οπότε πρέπει να το γυρίσει εξαιρετικά προσεκτικά. Γι' αυτό το βάλα πάνω σε υδράγιο να πλέει όλο το σύστημα, τόσο ώστε να κινείται σε ένα ρευστό και να μην είναι άγριο το έργο. Να μην υπάρχει πολύ τριβή. Ναι, να μην υπάρχει τριβή και τρεμοπαίζει. Ότι ας πούμε υπάρχει εμεί
δεδομένα αυτή την κατάσταση και με δεδομένα ότι έχει ακριβή η ζωή, και ξέρω τώρα τα δικά σας τα μέτρα, αλλά δεν θεωρώ ότι το 2009 θα λέει κανείς καλός μισθός. Η ακρίβεια ίσα ίσα που μας φτάνει. Τώρα κάπου μπορεί κάποιο να πει σιγάρι αυτή η ίσα ίσα που σου κάνει δουλειά. Έχω ενίκιο, έχω δόσεις, κουτιού κτλ. Λοιπόν, να μην τα απολογώ, θέλω να εξηγήσω ότι αν δεν φωνάζουμε γι' αυτό, πιστεύεις ότι είμαστε σε θέση να φωνάξουμε για το αν θα πάσει νερό αρίστατο μια φορά κάθε χρόνο. Γι' αυτό κάνω την αναλογία, προκειμένου να σου πω ότι. Την ιεράρχηση τη σημαντικότητα των ζητημάτων. Ναι, δηλαδή δεν φωνάζει για κάτι που σε καίει. Θα φωνάξει για κάτι που σε καίει για την ευρύτερη έννοια. Το λέω ως απεσιόδοξη νότα αυτή τη στιγμή και δεν το λέω για να δικαιολογήσω απολύτως τίποτα. Κακώς δεν φωνάζουμε. Συμφωνούμε με αυτό. Αλλά κάπου έχουμε. Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Δεν πάμε να φωνάζουμε. Τι χρειάζεται να πούμε. Αυτό έχω, αυτό μου δίνουν, αυτό κάνω. Μπάζει νερό το αρίστερο, μπάζει νερό αρίστερο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, γιατί αισθανόμαστε, να σου πω την αλήθεια, σου λέω πόσο πλήν τώρα. Δεν έχει νόημα. Όχι, δεν έχει νόημα. Αισθάνομαι ότι δεν πάνε να χτυπιέμαι στα τέτοια τους. Εντάξει. Γι' αυτό, εγώ είμαι πιο πολύ της λογικής, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να επιληθούν. Λύσουμε. Δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να είμαστε και φυσικοί. Το μισθό μου δεν μπορώ να το λύσω. Τον αρίστα που μπορώ να το λύσω, χρειάζεται μόνωση του ταβάνι. Πόσο θέλει αυτό,